ξυνήλα που έχει ο Λιάκος συνήθως πέρασε. Σήμερα είναι λίγο πιο ξύνος από άλλες φορές. Τι πιστεύεις ότι φταίει? Νομίζω δεν συμπαθά τα έντερα του. Δεν συμπαθά τα έντερα πρώτη του. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Μάλιστα, πείτε μου. Βρίσκεται άνθρωπος που λέει κάτι τέτοιο, πραγματικά. Σεφ, τι κάνετε? Είμαι μια χαρά, εσύ τι κάνεις? Καθαρά είναι. Βεβαίως, κύριε. Τι καλό θα φάμε? Ψευτομπατζίνα. Μάλιστα. Με το πράσο. Ωραία. Και την πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Μετά τα φαλάφλια με το ριζόγαλο. Σωστά, αυτούς κεφτέδες που έφτιαξες για γλυκό, που πάρα πολύ ωραίο ήταν. Συνήθως αυτές οι πίτες, ξέρεις πώς αλλιώς λέγονται? Πώς? Πατσαβουρόπιτα. Όχι πατσαβουρόπιτες. Πατσαβουρόπιτα. Μπέλας. Οι πίτες της τεμπέλας. Δεν είμαι τεμπέλης, σεφ. Γιατί ανατέθηκε σε εσένα σήμερα αυτό το πιάτο? Δεν ξέρω, σεφ, δεν γνωρίζω. Είσαι τεμπέλης? Όχι, σεφ. Μάλιστα. Γεωργία, πού είναι η Γεωργία μου? Εδώ, Γεωργία, είναι. Θέλω να μου πεις πώς κοιμήθηκες εχθές. Πολύ ωραία. Μετά το αποτέλεσμα στο τεστ δημιουργικότητας. Σεφ, που η δική σου προσπάθεια ήταν η πιο καλή. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Ευχαριστώ. Με τη μάτια το λέω. Πας, φεύγεις. Όχι, έλα και σε μίσου. Όχι, δεν πρέπει να έρθεις. Για πες. Μια χαρά, σεφ. Κοιμήθηκα. Πέρασε και ο Μάριος, έκανε μια επίσκεψη έτσι στο δωμάτιο. Ναι. Για να δει άμα όντως θα πάω για ύπνο. Ναι. Γιατί λέει να είσαι ξεκούραστη, για αύριο έχουμε ομαδική. Θέλω να μου πεις σε ποια πρόσωπα. Έτσι, δηλαδή πρόσωπα. Σε πόσα πρόσωπα είδες πραγματική χαρά? Δηλαδή, πόσοι πιστεύεις ότι πραγματικά χάρηκαν με τη χαρά σου? Πραγματικά. Βεβαίως. Ο Γιάννης ο Κούρτογλου. Ο Γιάννης. Η Χριστίνα. Η Χριστίνα μας. Σίγουρα. Δεν έχει σημασία που εγώ φέρνω πόντους στην ομάδα μου ή είχα την καλύτερη προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι η Χριστίνα δεν θέλει να χάσει το τουπέ αυτό που έχει, ότι αυτή είναι η αρχηγός και αυτή θα αποφασίσει και δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη γυναίκα μέσα η οποία να είναι καλύτερη από τη Χριστίνα. Προσπαθεί να δείξει ότι ναι, χαίρεται με αυτό που τη νίκη και τα λοιπά για μένα, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Και ο Μάριος. Την ώρα που πήγα να ξεκουραστώ, ήταν από την ομάδα μου 4-5 άτομα επάνω και ακουγόντουσαν, με κατηγορούσαν χθες το βράδυ. Και λέω, ανέβηκα πάνω και λέω πίσω από την πλάτη μου, λέω, εγώ πήγα να κοιμηθώ. Και λέτε, λέω αυτά τα πράγματα. Και πήγα στη ζωή και την ξεκαθάρισα. Να ξέρει ποια είναι αυτή και ποια είμαι εγώ. Και της είπα ότι πάρεις δεν πάρεις πόντο, να ξέρεις ότι άμα χάσουμε και καλά λόγια να ακούσεις, εγώ το έχω δηλώσει, θα σε ψηφίσω. Και γι' αυτό το λόγο ο Μάριος κατέβηκε κάτω. Για να μου πει ότι η Γεωργία δώσε τόπο στην οργή, γιατί αύριο έχουμε ομαδική, να είμαστε ενωμένοι. Γίνεται της μουρλής, ε!